Οι εκλογές στο Νομικό Σύλλογο Μητυλίνης θα γίνουν στις 29 Σεπτεμβρίου. Μετά από αρκετές αναβολές λόγω της πανδημίας, έπρεπε κανονικά να έχουν γίνει πέρυσι τον Νοέμβριο, αλλά θα γίνουν μετά από τις αναβολές που δόθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου φέτος. Η επίσημη κατάθεση των υποψηφιωτήτων θα είναι από 17 μέχρι 22 Σεπτεμβρίου. Θα είναι κάποια μέλη από το απερχόμενο Συμβούλιο. Υπάρχει και ενδιαφέρον για νέες συμμετοχές στο Διοικητικό Συμβούλιο, πράγμα το οποίο το επιδιώκουμε για να υπάρξει μια σταδιακή ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να υπάρχει και προσαρμογή των μελών στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται συνέχεια στην αγορά. Και εμείς οι παλαιότεροι σιγά σιγά να αποσυρώμαστε. Έχω διατελέσει πρόεδρος 7 χρόνια, 2 θητείες. Είναι τριετής η θητεία, αλλά τώρα λόγω της αναβολής πήγε 4 και μία θητεία αντιπρόεδρος, όπου ουσιαστικά λόγω κάποιων θεμάτων που υπήρχαν με την πρόεδρο, τη Μάρο Βερβενιώτου, ουσιαστικά είχα και εκεί την ευθύνη της διαχείρισης των πραγμάτων του Εμπορικού Συλλόγου. Άρα ουσιαστικά μια δεκαετία μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, μέσα στη δεκαετία της οικονομικής κατάρρευσης, όχι μόνο του εμπορίου αλλά και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, μια δεκαετία η οποία στιγματίστηκε από τις πολύ μεγάλες αλλαγές που έγιναν στο εμπόριο, μια δεκαετία που ιδιαίτερα για το νησί μας και την πόλη μας είχε σημαδεύτηκε από την έξαρση του μεταναστευτικού, αλλά και από από τον αγώνα που κάναμε ενάντια στην κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, που θεωρώ ότι ήταν και από τις κορυφαίες στιγμές της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου, μια και μαζί με το επιμελητήριο και άλλους 33 φορείς είχαμε πάρει ουσιαστικά όλη την ευθύνη στην πλάτη μας και διοργανώσαμε ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο τη στιγμή που οργανωνόταν κάποια αναπτυξιακά συνέδρια με επικείμενη μείωση του ΦΠΑ, δηλαδή πράγματα τα οποία όποιος τα σκεφτεί εκ των υστέρων βλέπει πόσο ασύμμετρα και ασυμβίβαστα ήταν. Θεωρούμε ότι το κύρος του Εμπορικού Συλλόγου έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, όντας από τους κύριους συνομιλητές με την επίσημη πολιτεία, με υπουργούς, με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, τότε που ήταν στην αντιπολίτευση πάλι για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, με τον προηγούμενο υπουργό δημόσιας τάξης, τον κύριο Χρυσοχοίδη, πέρυσι τέτοιο καιρό, μας καλούσαν, θεωρώντας ότι προφανώς ο εμπορικός κόσμος έχει ιδιαίτερα βαρύνουσα άποψη για τα πράγματα της πόλης μας, όχι μόνο τα καθαρά εμπορικά, αλλά και τα ευρύτερα πολιτικά και κοινωνικά. Η πορεία της αγοράς αυτά τα 10 χρόνια είχε πολύ μεγάλη πτώση μέχρι το 2017 και από το 2017 και εδώ μια άνοδο, η οποία βέβαια το 2020 ήταν πάλι πτωτική λόγω του ξεκινήματος της πανδημίας. Το 2021, φέτος δηλαδή, δείχνει να ανακάμπτει από το lockdown των πρώτων μηνών, του δευτέρου τριμήνου ουσιαστικά, δείχνει να ανακάμπτει και να καλύπτει το χαμένο έδαφος. Ελπίζουμε μέχρι τέλος του έτους να καταφέρουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, ώστε να είναι μόνο το 20 από τις τελευταίες χρονιές μια πτωτική χρονιά και να διατηρηθεί η ανωδική πορεία, έστω και ελαφρά ανωδική, ώστε να αντλήσει η κοινωνία αισιοδοξία, αλλά και εμείς οι έμποροι. Η τοπική αγορά για να τονωθεί χρειάζεται ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη στον τόπο. Και ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη στον τόπο χωρίς την ανάπτυξη του τουρισμού δεν μπορεί να υπάρξει. Ο τουρισμός δυστυχώς χτυπήθηκε πάρα πολύ άσχημα και από την πανδημία, αλλά και από την εξ αυτής προερχόμενη στάσης
έλευσης τουριστών από την Τουρκία. Βεβαίως, αν δούμε το ισοζύγιο με την Τουρκία, πόσα χρήματα φεύγουν από τους συμπολίτες μας που ψωνίζουν από την Τουρκία και πόσα χρήματα έρχονται από τους Τούρκους επισκέπτες, αυτό είναι ένα ζητούμενο, είναι συζητήσιμο. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι δημιουργείται μια ζωντάνια με αυτές τις συνθήκες. Περιμένουμε λοιπόν να προσπαθήσει ο τουρισμός να αναπτυχθεί, να σταματήσει εδώ το πρόβλημα, αισιοδοξούμε το πρόβλημα με την πανδημία, για να μπορέσει και το εμπόριο μαζί με τον τουρισμό να προχωρήσουν προς τα μπρος. Βεβαίως υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες, υπάρχει το ενδιαφέρον είτε εκδηλωμένο είτε όχι μεγάλων αλυσίδων. Δυστυχώς ο νόμος των 500 τετραγωνικών δεν ισχύει στην πράξη, οπότε όπως θα ξέρετε υπάρχουν σε εξέλιξη εργασίες μεγάλων πολυκαταστημάτων τα οποία θα χτυπήσουν την τόπια οικονομία, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, διότι υπάρχουν πολλές φωνές διαμαρτυρίας, φαίνεται το πράγμα, αλλά δυστυχώς είναι το κακό του ότι δεν ζούμε κάτω από καθεστώς ελεύθερης οικονομίας, αλλά κάτω από καθεστώς ασίδωτης οικονομίας. Η ελεύθερη οικονομία έχει κανόνες. Όταν οι κανόνες αυτοί δεν τηρούνται και βρίσκονται παραθυράκια, τότε η οικονομία γίνεται ασίδωτη. Και όταν γίνεται ασίδωτη, εισβάλλουν ξένες αλυσίδες. Οι νησιωτικές οικονομίες που είναι κλειστές οικονομίες, ανακυκλώνεται το τοπικό χρήμα αφήνοντας κέρδη στους ντόπιους. Όταν αυτή η οικονομία πάψει να είναι κλειστή και ανοίγει προς τα έξω, εκτός νησιού, προφανώς η προστιθέμενη αξία των ειδών που εμπορεύονται φεύγουν προς τα έξω και έτσι η οικονομία η ντόπια αποδυναμώνεται. Και αυτό είναι κάτι που υπάρχει, που είναι δύσκολο και μας προβληματίζει έντονα για τα επόμενα βήματα στις επόμενες διοικήσεις βέβαια του Εμπορικού Συλλόγου. Δηλώνω παρόν. Ενδιαφέρομαι για τον τόπο μου, αγαπώ τον τόπο μου, έχω αποδείξει μέχρι τώρα τουλάχιστον ότι κατάφερα να κάνω κάποια πράγματα για το κλάδο μου. Δεν μπορώ να πω κάτι, είναι πολύ νωρίς, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, αλλά δεν αποκλείω και κάτι αν αυτό είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μου και μέσα στα πλαίσια της προσφοράς προς τον τόπο που αγαπάμε όλοι μας. Η αλήθεια είναι ότι το ξεκίνημα είναι η αφετηρία όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι αυτή τη στιγμή ο γιος μου έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον μετά τις σπουδές του, ο μεγάλος μου γιος, να ασχοληθεί με το εμπόριο. Άρα εγώ μπορώ πλέον, έχοντας συμπληρώσει και τα χρόνια για να συνταξιοδοτηθώ, μπορώ να συνταξιοδοτηθώ. Από εκεί και πέρα όλα είναι ανοιχτά και θα δούμε στο άμεσο μέλλον ή στο λίγο πιο μακρινό αν θα γίνει κάτι σχετικά με την προσφορά μου στον τόπο.